της, όλα αυτά τα χρόνια έχει φτάσει σε όλα τα σχολεία του Δήμου, εκπαιδεύοντας ελεοκομικά τα παιδιά μας, αποκαλύπτοντας όλες τις πτυχές του κορυφαίου προϊόντος μας. Κυρίες και κύριοι, με τη συνεργασία και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συνεχίσουμε την προσπάθειά μας για την προώθηση της τεχνογνωσίας και της επιστημονικής έρευνας για την ελαιοκαλλιέργεια. Ακούμε τις ανησυχίες και τον προβληματισμό του ελαιοπαραγωγού. Παρεμβαίνουμε όσο μας επιτρέπουν οι δυνατότητές μας και κάποιες φορές ακόμα περισσότερο. Με την πεποίθηση ότι όλοι μαζί μπορούμε να συμβάλλουμε στην έτσι περαιτέρω εξέλιξη του βραβευμένου και ανταγωνιστικού προϊόντος μας, με την αγωνία της προστασίας των θησαυρών της γης μας, αλλά και των ανθρώπων που μοχθούν για αυτό. Η ελιά, διαχρονικό σύμβολο του ελληνισμού, παραπέμπει στην ιστορική διαδρομή ενός έθνους που στηρίχθηκε στις αιώνιες και πανανθρώπινες αξίες. Στέφανος Αρετής και έπαθλο των Ολυμπιονικών καθαγιάζει το ελληνικό τραπέζι και υπογραμμίζει τη διαχρονική ενότητα του ελληνικού χώρου. Είμαστε προνομιούχοι κληρονόμοι και θεματοφύλακες αυτής της κληρονομιάς. Αγαπητοί φίλοι και εκλεκτοί προσκεκλημένοι, η ελαία, δηλαδή το δέντρο της ελιάς και ο καρπός της, είναι το πιο βαθιά ριζωμένο δέντρο στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Με σοφία και σύνεση, ας βοηθήσουμε να απλώσει πλέον τις ρίζες στο μέλλον και για τις επόμενες γενιές. Σας ευχαριστώ πολύ.